Θα καλημερίσω σήμερα τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, ο οποίος πλέον όμως, πρέπει να το πω αυτό, για να είμαστε καθαροί, είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κίνημα «Συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο». Κύριε Χρυσανθόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Σταχίνη και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και πάλι. Είστε και υποψήφιος, ε? Ναι, είμαι και υποψήφιος μαζί με τα 30, μαζί με τους άλλους 30 υποψηφίους του συμμετέχω και έχουμε σαν στόχο, εάν εκλεγούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να προωθήσουμε τα συμφέροντα της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έρθω σε αυτό. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Είμαστε εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά θα σας ξεκινήσω με soft power. Διότι μετά τους προπονητές εκ Τουρκίας σε μεγάλους ποδοσφαιρικούς μπασκεστικούς συλλόγους, μετά τα τουρκικά serial, soft power, μετά το τηλεπαιχνίδι soft power, έρχεται η ανακοίνωση του Μεγάρου της Μουσικής για μία αξεπέραστη παράσταση, το ποιητικό αριστούργημα του Σέξπιρ, που μεταφέρεται, διαβάζω τι λέει το Μέγαρο της Μουσικής, στο σήμερα, σε μια πόλη των Βαλκανίων, όπου δύο οικογένειες, οι Έλληνες Καπουλέτη και οι Τούρκοι Μοντέγοι, ζουν μαζί δυστυχώς όχι πάντα ειρηνικά. Άνθρωποι διαφορετικής κουλτούρας και θρησκείας, όταν συναντιούνται, επικοινωνούν στη μόνη κοινή γλώσσα που ξέρουν, τα αγγλικά, η εγκληματικότητα σε έξαρση. Η μουσική και ο ήχος των Χάλκινων, αλλά και η θρησκεία, είναι αναπόσπαστα κομμάτια της ζωής τους. Γλεντάνε άγρια, ζουν άγρια η βία, είναι μέσα στην καθημερινότητά τους. Στον αντίποδο όλων αυτών βρίσκεται η σύγχρονη ερωτική ιστορία του Τούρκου Ρωμαίου και της Ελληνίδας Ιουλιέτας. Αυτό παρουσιάζεται στην Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και συντόμως και στο Μέγαρο Μουσικής. Και θέλω να σας πω το εξής, κύριε Χρυσανθόπουλε. Η ανακοίνωση κλείνει ως εξής. Το εξαιρετικά φιλόδοξο και υψηλών απαιτήσεων εγχείρημα αποσκοπεί να αποτελέσει και μια γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς δίνεται μια μοναδική ευκαιρία για Έλληνες και Τούρκους καλλιτέχνες να συνεργαστούν και να ενώσουν τις φωνές τους. Τι να πω. Πρώτη φορά το ακούω. Ευχαριστώ για την ενημέρωση γι' αυτό και μένω άναυδος. Διότι είναι κάτι το οποίο, μας το πούμε, παραπεί και τον Σέξπιρ και δεν νομίζω προσφέρει τίποτα στις σημερινές συγκυρίες. Και όπως λέει, είναι για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, δεν αναφέρει μεταξύ των δύο λαών, που θα ήταν πιο κατανοητό, και δεν νομίζω ότι βοηθάει αυτό στην εξέλιξη των θεμάτων που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που είναι που ουσιαστικά αυτοί που κυβερνούν και οι παραπλήσει αυτών που κυβερνούν οδηγούν την Ελλάδα σε μια εξαφάνιση, μια κατάρρευση. Δεν ξέρω, είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό. Ξέρετε, καλή είναι η γέφυρα μεταξύ των λαών, καλά το λέτε, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δηλαδή, η μονή της χώρας απαράμιλου ύφους τέχνης πρώιμης αναγέννησης στο Βυζάντιο και όχι πολυπολιτισμικό μνημείο, όπως είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, είναι ένα δείγμα γραφής πως η τουρκική ελίτ, λέω εγώ, διαχρονικά και ανεξαρτήτως ποιος κάνει κουμάντο, συμπεριφέρεται για αυτές τις πολιτιστικές γέφυρες. Ναι, έχει βάλει σαν στόχο, και δεν μπορώ να πω η τουρκική ελίτ, θα έλεγα το κόμμα του Ερντογάν και οι μουσουλμάνοι του, έχουν βάλει στόχο να εξαλείψουν τη τέχνη της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Βυζαντίου. Η μονή της χώρας, και την οποία έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές, τα ψηφιδωτά είναι μοναδικά στον κόσμο. Λοιπόν, δεν μπορείς να το μετατρέψεις, παρά το γεγονός ότι είχαν πάρει την απόφαση πριν από 2 χρόνια και εμείς δεν αντιδρούσαμε τότε.
Έπρεπε από τότε η ελληνική κυβέρνηση να είχε αντιδράσει, να είχε κινητοποιήσει τον κόσμο, τη διεθνή κοινότητα για το θέμα αυτό. Και τίποτα δεν έγινε. Τώρα είναι πολύ αργά να κάνει οτιδήποτε. Και κανονικά δεν βρίσκω ποιος ο λόγος να πραγματοποιήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός την επίσκεψή του στη Τουρκία αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε αυτό, αλλά θέλω να μου πείτε, σας καλύπτει ο χαρακτηρισμός ότι είναι μια αχρίαστη ενέργεια της τουρκικής κυβέρνησης? Είναι έτσι απλό, είναι αχρίαστη η ενέργεια της τουρκικής κυβέρνησης μετατροπή σε τζαμί ενός σπάνιου είδους ύφους τεχνοτροπίας πρώιμης αναγέννησης πολιτιστικού μνημείου και όχι πολυπολιτισμικού παγκόσμιας κληρονομιάς? Είναι αχρίαστη η επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα? Είναι καταδικαστέα ενέργεια που εντάσσεται στη πολιτική της σύγχρονης Τουρκίας, διότι δεν είναι ο μόνος ναός που έγινε από μουσείο τζαμί, είναι άλλοι 20 που έχουν γίνει σε διάφορα μέρη της Τουρκίας. Λοιπόν, είναι μία πολιτική των Τούρκων που έχει σαν στόχο να κρύψει, μάλλον να χτυπήσει τη τέχνη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και αυτό το ίδιο πράγμα το βλέπουμε με τη δράση των Τούρκων στο Καραμπάχ, όπου εκεί έχουν εξαλείψει όλες τις εκκλησίες μετά την αποχώρηση των Αρμενίων και τα λοιπά. Συνεχίζεται η ίδια πολιτική και εκεί, πιο έντονη βεβαίως εκεί. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, μήπως μας καλύπτει την ελληνική πολιτική σκηνή η δήλωση Ερντογάν «δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην λύνεται με διάλογο» και το ερμηνεύουμε ως ένδειξη και απόδειξη καλών διαθέσεων του Τούρκου Προέδρου, οπότε υπάρχει μια εύγλωτη σιωπή πρωτίστως στην κυβέρνηση που πάει να τον συναντήσει στην Άγκυρα τη Δευτέρα, αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης? Και το λέω αυτό διότι ενώ υπάρχει αυτή η δήλωση Ερντογάν η οποία φαίνεται να μας καλύπτει, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, την ίδια στιγμή επί του πεδίου έχετε το Χακάν Φιντάν να μιλάει για καταπίεση της τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα, στη Θράκη. Έχετε μειονοτικό κόμμα στη Θράκη, δικαίωμά του θα μου πείτε, το οποίο τώρα μαθαίνουμε ότι έχει και άλλους μειονοτικούς, έτσι δηλώνουν, π.χ. μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Έχετε το μάθημα της γαλάζιας πατρίδας από το Σεπτέμβριο στα σχολεία. Έχετε τη στεναρή αμφισβήτηση κάθε ελληνικής ενέργειας στο Αιγαίο, ακόμη και στις Κυκλάδες, με τα θαλάσσια πάρκα. Έχετε επαναλαμβανόμενες ναύτεξ και νόταμ και φτάνουμε στην έρευνα και διάσωση στο κεντρικό Αιγαίο. Έχετε απαιτήσεις αποστρατικοποίησης όλων των νησιών από τη Θάσο μέχρι το Καστελόριζο. Έχετε το κάζους μπέλι από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Αμφισβήτηση της κυριαρχίας επί νησιών. Και τι δεν έχετε? Είμαστε εντάξει? Όχι, δεν είμαστε εντάξει. Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με την Τουρκία όταν υπάρχουν αυτά τα θέματα. Και κυρίως δεν μπορεί η Ελλάδα να κάνει διάλογο με την Τουρκία εάν δεν διεκδικεί κάτι, εάν δεν διεκδικούμε κάτι. Διότι για τους Τούρκους ο διάλογος σημαίνει κάντε εσείς παραχωρήσεις από αυτά που σας ανήκουν και τα βρίσκουμε. Δεν είναι έτσι. Εμείς κανονικά, το έχω πει και σε εσάς και σε άλλες εκπομπές, θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να είχαμε ζητήσει την επιστροφή της Σύμβρου και Τενέδου με βάση ότι δεν έχει εφαρμοστεί το άρθρο 14 της Λοζάνης που προέβλεπε ένα είδος τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, με βάση αυτό θα μπορούσαμε να το είχαμε ζητήσει αυτό και ενδεχομένως και έτσι θα μπορούσε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος με την Τουρκία και να διεκδικούσαμε και άλλα πράγματα ακόμα, όχι μόνο αυτό. Αλλά το να πας και να συναντήσεις τους Τούρκους και να μην διεκδικείς τίποτα είναι μια χαμένη υπόθεση και καλύτερα σε τέτοιες καταστάσεις να έμενε ο κύριος Μητσοτάκης στην Αθήνα. Πείτε μου κάτι, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να μείνει στην Αθήνα ή να πάει στην Άγκυρα συντηρώντας μια επαφή, αλλά το ερώτημα εδώ διανθίζεται από δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών ότι ήρθε η ώρα να δούμε και τα βαριά θέματα, διότι δεν θα έχουμε ειρήνη διαρκώς
και να συζητήσουμε ακόμη και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα βλέπαμε ένα συνυποσχετικό. Και εγώ επιμένω ότι το κλειδί εδώ δεν είναι απλά υπόγραφη ενός συνυποσχετικού, αλλά τι θα λέει αυτό μέσα, γιατί με βάση αυτό, αν πάμε σε αυτό, θα αποφανθούν οι διεθνείς δικαστές, όχι με κάτι εκτός αυτού. Ναι, για να γίνει το συνυποσχετικό πρέπει να γίνει μια σοβαρή διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών για το περιεχόμενο του συνυποσχετικού. Και αυτή μια τέτοια διαπραγμάτευση μπορεί να κρατήσει και χρόνια. Δεν είναι μια απλή υπόθεση αυτή. Γίνεται ένα συνυποσχετικό και πάμε στη Χάγη. Χρειάζεται μια πάρα πολύ σοβαρή διαπραγμάτευση και δεν είμαι σίγουρος αν η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη από τεχνικής πλευράς να κάνει μια τέτοια διαπραγμάτευση. Ελπίζω να είναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Άρα τι αντιλαμβάνεστε, πώς το αποκωδικοποιείτε και πώς αποκωδικοποιείτε τη σιωπή όλων των μεγάλων πολιτικών σχηματισμών στη χώρα? Δεν μπορώ να το εξηγήσω, ίσως να τους έχει ζητήσει ο Μητσοτάκης να τον υποστηρίξουν για τις σιωπής του. Δεν ξέρω. Αλλά είναι απαράδεκτη αυτή η σιωπή τη στιγμή που όλοι μας εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε ότι η χώρα μας κινδυνεύει. Κινδυνεύει από πολλές κατευθύνσεις. Από βορρά, από ανατολέ, από Ανατολή και παντού, μπορώ να πω. Ένα σενάριο που υπάρχει, κύριε Χρυσανθόπουλε, ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου, είναι οι διεθνείς μεγάλοι παίκτες ισχύως, οι σύμμαχοι, να το πω έτσι, τη σωστή πλευρά της ιστορίας, να πούν: παιδιά, δεν χρειάζεται να τσακώνεστε, το λένε άλλωστε. Αναλάβει το ΝΑΤΟ την επιτήρηση στα νησιά. Το έχετε ακούσει, δεν σας λέω κάτι διαφορετικό? Ναι, το έχω ακούσει. Τα νησιά δεν χρειάζονται καμιά επιτήρηση, ούτε χρειάζεται η μείωση των εξοπλισμών που έχουμε στα νησιά, διότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν προβλέπει αφοπλισμό των νησιών. Λέει ρητά ότι δεν πρέπει να γίνονται ναυτικές βάσεις. Και ναυτικές βάσεις δεν έχουμε σε αυτά τα νησιά. Λοιπόν, αυτό τα πιπηλάμε, να το λέμε συνέχεια στους Τούρκους, μήπως και το καταλάβουν. Και για τα Δωδεκάνησα που είναι η συνθήκη των Παρισίων, ο αφοπλισμός εκεί που προβλέπεται ήταν κατόπιν επιμονής της Σοβιετικής Ένωσης για να μην εξοπλιστούν αυτά τα νησιά από τη Δύση και από το ΝΑΤΟ, και δεν είχε καμία σχέση η Τουρκία σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ουσιαστικά δεν υπάρχει θέμα αφοπλισμών των νησιών. Εμείς πάμε να το δημιουργήσουμε με την υπόδουλη στάση που ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Κύριε Χρυσανθόπουλε, κύριε Πρεσβή, είπατε ότι οι κίνδυνοι στην περιοχή είναι πολύ περισσότεροι από όσους εμφανίζουμε. Και αναφέρεστε στους βόρειους γείτονες, οι οποίοι έχουν ένα εκλογικό αποτέλεσμα με το ακραίο εθνικιστικό κόμμα Βέμερο να λέει «τελειώσαμε με ό,τι ξέρατε, Μακεδονία». Έχετε την επίσκεψη Ράμα τη Δευτέρα στην Αθήνα και την ομιλία του στο Γαλάτσι. Ανοίγει την προεκλογική του περίοδο ανήμερα του ενός χρόνου από τη φυλάκιση Μπελέρη. Και μάλιστα παρεμβαίνει και στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας με αυτά που λέει. Δεν έχει σημασία ποιον επιτιμά και ποιον κατηγορεί, παρέμβαση είναι. Αυτά τι σας λένε? Γιατί είστε και γνώστης της βαλκανικής πολιτικής από τη θητεία σας ως διπλωμάτης. Ναι, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να μην είχε επιτραπεί η επίσκεψη του Ράμα για λόγους ασφαλείας. Μπορούσαμε εμείς να λέγαμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι και δεν μπορούμε να αυτό, για λόγους ασφαλείας δεν θεωρούμε σκόπιμο να γίνει αυτή η επίσκεψη αυτή τη στιγμή, ας γίνει κάποια άλλη στιγμή και να σταματούσε εκεί η συζήτηση. Βεβαίως το ότι επιτρέπουμε στον Αλβανό τον πρόεδρο, ο οποίος πριν από όταν άρχισε η ιστορία του Μπελέρη άρχισε και μας έβριζε και μας μίλαγε εναντίον της Ελλάδος κατά τρόπο απαράδεκτο,
μόνο και μόνο αυτό δεν θα έπρεπε να επιτρέψει την Ελλάδα την άφιξή του και κυρίως να του παραχωρηθούν αυτοί οι χώροι και ούτω καθεξής. Και εδώ παρατήρησα μία αντίφαση μεταξύ των παρεμβάσεων των συνεντεύξεων του Μητσοτάκη και του Χεραπετρίτη. Ο Μητσοτάκης λέει ότι δεν είναι χρήσιμη αυτή η... Αχρίαστη. Ναι, αχρίαστη είναι αυτή η επίσκεψη. Ο δε Χεραπετρίτης λέει θα κάνουμε το παν, να τον διευκολύνουμε και ούτω καθεξής. Υπάρχει μία αντίφαση μεταξύ των δύο. Πάντως εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να μην είχε επιτρέψει η Ελλάδα την επίσκεψή του για να πάρει και αυτός ένα μάθημα. Ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην καταπίεση της ελληνικής μειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο. Άρα κατά τη γνώμη σας αυτό προβάλλει ασχέτως του τι θα πει ή δεν θα πει τη Δευτέρα ο Ράμα ερχόμενος. Ότι δεν πάνε να λέτε εσείς και μέσα τον έχω και τη μειονότητα τη συμπεριφέρομαι όπως συμπεριφέρεται και την προεκλογική μου καμπάνια για τις δικές μου εκλογές την κάνω ξεκινώντας από την Αθήνα. Ναι, δεν θα έπρεπε να του είχε επιτραπεί αυτή η διευκόλυνση. Διότι ουσιαστικά, κανονικά εμείς σαν Ελλάδα δεν θα έπρεπε να τον ξαναβλέπουμε πάλι σαν πρόεδρο. Ναι, αλλά υπάρχει ο αντίλογος εδώ, τον οποίο χρησιμοποίησε και ο Πρωθυπουργός. Ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα με θεσμούς ανοιχτούς, όχι απαγορεύσεις ή συναθρήσεις, ακόμη και ξένων πολιτικών. Ναι, μέχρι ενός ορίου όμως. Λοιπόν, όπως οι Γερμανοί απαγόρευσαν στον Βαρουφάκη να μιλήσει και να μπει στην Γερμανία για την εκδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων, έτσι λειτουργεί η Ευρώπη. Η σύγχρονη Ευρώπη με τα ανοιχτά σύνορα και όχι όπως την περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης. Και για τα Σκόπια, κύριε Πρέσβη. Για τα Σκόπια, ναι. Για τα Σκόπια εδώ είναι που θα πρέπει να δείξουμε την πυγμή μας και το πρώτο μέτρο που θα πρέπει να πάρουμε μετά τις εκλογές είναι να δηλώσουμε ξεκάθαρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σταματάει η διαδικασία ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς τους λόγους. Και θα έχουμε δύο καταλόγους με όλες τις παραβιάσεις που έχουν κάνει οι Σκοπιανοί, η προηγούμενη κυβέρνηση και όσες θα κάνει η καινούρια κυβέρνηση και με αυτόν τον τρόπο να σταματήσει. Και εκεί να ζητήσουμε και την συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτή να πει το όχι μαζί με εμάς. Για να μην είμαστε και μόνοι και να το δηλώσουμε ευθασώς. Ποια Κυπριακή Δημοκρατία αυτή για την οποία εμείς την έχουμε βγάλει από την ατζέντα των συζητήσεων? Αυτή, μάλιστα. Μάλιστα. Και θέλω να κλείσουμε αυτό το γεωπολιτικό έτσι περίπλου με τη Γάζα και την περιοχή της Ράφα. Πώς το αποκωδικοποιείτε? Έχουν βάλει μπρος οι Ισραηλινοί να ολοκληρώσουν την γενοκτονία των Παλαιστινίων, να βγάλουν τους Παλαιστινίους από τη Γάζα, ολόκληρη από τη Γάζα και να μπορέσουν να την επικύσουν και να γίνει αυτή η εθνοκάθαρση σε πρώτη φάση και θα ακολουθήσει μετά η δεύτερη φάση με την άλλη Παλαιστίνη. Αυτός είναι ο στόχος τους και μου φαίνεται ότι αυτό το στόχο τον είχαν οι Ισραηλινοί από το 1947 και σιγά σιγά βλέπω ότι το πετυχαίνουν. Τώρα θέλω μία παρατήρηση εδώ πέρα για τις διαδηλώσεις που γίνονται στο πανεπιστημιακό χώρο παγκοσμίως. Στην Αμερική, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στα Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Παντού. Εκτός από την Ελλάδα. Πού πήγαν οι Έλληνες φοιτητές? Είχανε Πάσχα, θα μου πείτε. Και οι οποίοι φωνάζαν για το άσυλο. Μια χαρά το λέτε, όχι? Καλά κάνετε και το λέτε. Είναι μια απορία. Ναι, πού είναι οι Έλληνες φοιτητές? Πού είναι? Δηλαδή εδώ έχει ξεσηκωθεί όλοι οι φοιτητές του κόσμου για τη σφαγή που γίνεται στη Γάζα, για τη γενοκτονία και οι δικοί μας κάνουν Πάσχα. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο.
Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό. Δηλαδή τη στιγμή που ξεσηκώνονται για το παραμικρό, για ένα τόσο μεγάλο θέμα να το αγνοούν. Θέλω να κλείσουμε αυτή την αναφορά και να πάμε λιγάκι στα ζητήματα των ευρωεκλογών ως εξής. Χθες έγινε γνωστό, κύριε Πρέσβη, και εσείς έχετε πολύ καλύτερη αντίληψη του τι σημαίνει μια μεγάλη εμπορική συμφωνία στο διπλωματικό πεδίο. Χθες έγινε γνωστό ότι η Turkish Petroleum Pipeline Corporation, η BOTAS, υπέγραψε εμπορική συμφωνία LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, με την Exxon Mobil. Και μάλιστα παρόντος του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Bayraktar, της γνωστής οικογένειας των μη επανδρωμένων Bayraktar, για να λύσω και σε μερικούς την απορία, ο οποίος πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπέγραψε τη συμφωνία με στόχο την μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό LNG, από το Αζερμπαϊτζάν και από το Ιράν. Αυτό είναι μία απλή κίνηση, γιατί είναι μαμούθ συμφωνία, ή συσφίγγει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις Τουρκίας, που είναι απομονωμένη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και πώς αυτό θα μπορούσε να αποκωδικοποιηθεί για εμάς? Είναι μία προσπάθεια της Μποτάς να συσφίξει, διότι η Μποτάς είναι ουσιαστικά κρατική τουρκική εταιρεία, ανεξάρτητα αν εμφανίζεται ότι είναι ιδιωτική εταιρεία, το κράτος είναι από πίσω, και είναι μία κίνηση προσέγγισης, απόπειρας προσέγγισης της Τουρκίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες αυτές της συμφωνίας, διότι δεν αποκλείεται να υπάρχουν άλλες διατάξεις μέσα σε αυτή τη συμφωνία σχετικά με διενέργεια ερευνών στις θάλασσες που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή ίσως στο Αιγαίο, ίσως έξω από την Κρήτη, ίσως έξω από την Κύπρο. Αυτά είναι τα που θα πρέπει να εξετάσει η ελληνική κυβέρνηση, διότι στις λεπτομέρειες υπάρχουν όλοι οι κίνδυνοι. Κύριε Χρυσανθόπουλε, δεν σας ρωτώ τυχαία, γιατί και στην ελληνική πολιτική σκηνή χρόνια πίσω, αλλά και τα τελευταία πυκνά διαστήματα, και έχει σημασία, οι ακροατές εδώ το γνωρίζουν, υπάρχουν φωνές που λένε ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος να βάλουμε την Τουρκία στο ενεργειακό παιχνίδι, να μην την έχουμε στριμωγμένη, να μην είμαστε μοναχοφάιδες. Το να βάλεις την Τουρκία στο ενεργειακό στην Ανατολική Μεσόγειο σε ό,τι δικαιούται, το ακούω. Το να βάλεις την Τουρκία στο ενεργειακό παιχνίδι σε αυτά που δεν δικαιούται όμως, θα μας το πούν? Ναι, ασφαλώς όχι, δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή σε αυτά που δικαιούται. Σας ναι. Ρωτώ ευθέως, μήπως με όχημα έναν πετρελαϊκό κολοσσό ο αμερικανικός παράγοντας θα μας πει, παιδιά, ελάτε, βρείτε τα τώρα. Κινήσει, είναι εκμετάλλευση, να τελειώνουμε. Αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω. Γι' αυτό και επιμένω ότι πρέπει να δούμε ποιες είναι οι λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Μόνο όταν δούμε αυτές τις λεπτομέρειες θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα πάνω στο θέμα αυτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναζητήσει η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Κύριε Χρυσανθόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Δημιουργήσατε μία πλατφόρμα, ένα κίνημα για την εθνική κυριαρχία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και ξεκίνησε με συλλογή υπογραφών. Τι είναι αυτό που σας έσπρωξε να το αναβιβάσετε από ένα κίνημα οριζόντιας κοινωνικής πλατφόρμας με εθνικά χαρακτηριστικά, στο να το σχηματοποιήσετε σε ψηφοδέλτιο διεκδικώντας την ψήφο των Ελλήνων για τις ευρωεκλογές? Το γιατί δηλαδή? Ναι, ήταν μια συζήτηση που είχαμε στην αρχή. Είμαστε να παραμείνουμε αυτό που είμαστε, μια ομάδα ανθρώπων που θα λέγαμε τις θέσεις μας από εδώ και από εκεί. Αλλά βλέπαμε ότι χειροτερεύει η κατάσταση στην Ελλάδα πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε σκεφτήκαμε και πήραμε μια δύσκολη απόφαση να κατέβουμε στις ευρωεκλογές με σκοπό, εάν εκλέξουμε ένα ή δύο ευρωβουλευτές, να μπορέσουμε, χρησιμοποιώντας το φόρουμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ
ότι έχουμε, ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι εθνικές εκλογές, όπως πολλοί το έχουν μπερδέψει. Είναι εκλογές για 21 μέλη της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τα θέματα είναι πολύ διαφορετικά αυτά που συζητιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτά που συζητιούνται στις εθνικές εκλογές και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κυρίως ένα πράγμα το οποίο θα μπορέσουμε εμείς να κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε σαν στόχο είναι να παρεμποδίσουμε την περαιτέρω προώθηση της Τελωνιακής Ένωσης με τη Τουρκία, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Κυρίως για τους λόγους ότι η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν μπορείς να προχωρήσεις στη Τελωνιακή Ένωση όταν η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκεί. Μετά βεβαίως είναι και τα συμφέροντα της Ελλάδος, τα οποία θίγονται με την Τελωνιακή Ένωση, με τα αγροτικά προϊόντα της Τουρκίας τα οποία εισραίουν στην Ελλάδα. Εμείς φέτος εδώ στο Αίγιον δεν μπορέσαμε να πουλήσουμε τα λεμόνια μας λόγω της εισροής των τουρκικών εσπεριδοειδών που είναι σε πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι της ελληνικής αγοράς. Αυτό είναι το ένα που θα επιδιώξουμε. Το άλλο βεβαίως είναι αυτό που το οποίο το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές στο παρελθόν, είναι οι γερμανικές επανορθώσεις. Θα προσπαθήσουμε να διεθνοποιήσουμε το θέμα χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διεκδικήσουμε και να υποχρεώσουμε τη Γερμανία να συζητήσει την επιστροφή των 2-3 εκατομμυρίων που μας χρωστάει από την περίοδο της κατοχής και που αυτή τη στιγμή αρνείται καν να το συζητήσει το θέμα. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε 13 υπέροχες γυναίκες που είναι μαζί μας, όπως η Γιαννούλα Δεπάστα, η Αδαμαντία Δημοπούλου, η Δέσποινα Κανλή, η Βασιλική Ζιάκα, η Κωνσταντίνα Κοταβέ, η Μαρούπα η Ειρήνη, η πρέσβηση Δέσποινα Λουρμάκου, η Ισιδώρα Πασαλίδου, η Καλλιόπη Παράσχου, η Σπαθάτου η Αδαμαντία και οι αδελφές Τσορμπατζόγλου. Είναι 13 υπέροχες γυναίκες που μαζί με εμάς μας βοηθούν πάρα πολύ και έχουμε τον Γιώργο τον Αϊφαντή, τον Δημήτρη τον Κούβελα, τον Νίκο τον Θεοδωρόπουλο, εξαιρετικούς ανθρώπους, τον Σοκράτη τον Αγγελέτο, τον γιατρό τον Κωνσταντίνο τον Αργυράκη και πάρα πολλούς άλλους. Και είναι μια ομάδα που σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο και έχουμε σαν στόχο να προωθήσουμε τα συμφέροντα της Ελλάδος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντέξει σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι ένα παράρτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βλέπουμε αυτό στο πόλεμο που γίνεται με την Ουκρανία. Υπάρχει εδώ πέρα μία έλλειψη συντονισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουν ό,τι τους λένε οι Αμερικάνοι, με αποτέλεσμα να πλησιάζουμε στα πρόθυρα ενός παγκοσμίου πολέμου. Είναι εντελώς απαράδεκτο η Γαλλία να στέλνει στρατιώτες να σκοτωθούν στην Ουκρανία. Οι Άγγλοι βεβαίως που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λένε ότι τα όπλα που σας δίνουμε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και στο ρωσικό έδαφος και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση παραμονές Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και θα κοιτάξουμε εμείς να προωθήσουμε ειρηνικές διαδικασίες μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ ο φίλο ακροατή. Λέει καλημέρα στον κύριο Χρυσανθόπουλο.
Στο παρελθόν, ο κύριος Αϊφαντής, τον οποίο αναφέρθηκε, είχε κάνει λόγο για τους λομπίστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αγαστή σχέση πολλών εξ αυτών με τους ευρωβουλευτές. Μίλησε επίσης για rotation των ευρωβουλευτών του κινήματος, δηλαδή θα έχουν περιορισμένη θητεία. Ακριβώς. Και θα εναλλάσσονται. Η ερώτηση. Θα είμαστε για ένα χρόνο. Μάλιστα. Θα είμαστε για ένα χρόνο. Και στην εναλλαγή θα έρχεται ο επόμενος που έχει πάρει τους επόμενους ψήφους. Και στη διάρκεια αυτή, δηλαδή 2 μήνες πριν τελειώσει ο πρώτος, θα έρχεται ο δεύτερος για να γίνεται μια ενημέρωσή του στις Βρυξέλλες και το συστήσουμε με τους ανθρώπους με τους οποίους θα έχουμε κάνει συμμαχίες από άλλα κόμματα, διότι προβλέπω προσωπικά αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές θα φέρουν νέα κόμματα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κόμματα τα οποία μέχρι στιγμής έχουν παραμείνει απ' έξω. Και αυτό γίνεται λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, με την ακρίβεια, με τους κινδύνους τους πολεμικούς, όλα αυτά τα οποία έχουν διαταράξει την ειρηνική συγκατοίκηση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα λοιπόν του φίλου του Νίκου με αυτά τα δεδομένα είναι το εξής. Βάζει ο πρέσβης, ο κύριος Χρυσανθόπουλος, το χέρι του στη φωτιά για τους συνυποψηφίους του ότι θα σταθούν στο ύψος του κινήματος και των αρχών του και θα πράξουν σύμφωνα με αυτά? Ναι, διότι γνωριζόμαστε καλά και είμαστε μια συμπαγής ομάδα που θα τηρήσουμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Και το βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επί τιμή, υποψήφιος ευρωβουλευτής, με την κίνηση συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Κύριε πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνομιλία σήμερα και πάνω σε έναν άξονα τον οποίο θέτεται ως προτεραιότητα, ως κίνηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη, για την υποστήριξή σας και είμαι πάντοτε στην διάθεσή σας και το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.